Τον αντίπαλο δερματοφύλακα, τον Αντρέα τον Τρυφανόπουλο. Ο Κλαμπάνος δεν ήταν καλό το γύρισμά του για τον Χρήστο Γκράγκαρη, ο οποίος έδιωξε μακριά και ο Νάστος τώρα κάνει πολύ καλή ενέργεια και αφήνει για τον Θανάση τον Γκράγκαρη. Ο οποίος ανοίγει, βγαίνει και μπλοκάρει ο Καλομύρης, ενώ έκλεινε εκεί και την πορεία της μπάλας ο Μπανάκας. Καλομύρης επαναφέρει. Ο Τσάμις στην κεφαλιά, Αρχιμανδρίτης στη δεύτερη, Καραθανάσης προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα, δεν μπορεί, ο Μπιτσικόγκος κλέβει και τελικά με τον Μπανάκα τώρα μπροστά ο Ακαμανικός. Μια μπαλιά για τον Σπαΐ, δεν έφτασε η μπαλακία, αλλά από τον Ταράση παίρνει ο Σπαΐς και τελικά το πλάγιο είναι για τον Ακαρνανικό, όπου πηγαίνει ο Μπανάκας να το εκτελέσει. Μπανάκας για τον Ταράση. Ταράση καθυστερεί, γυρίζει πιο πίσω για τον Μπιτσικόκο και αυτός για τον Δάρλα, αλλά έκλειψε εκεί πολύ ωραία ο Μουζής. Και τώρα μπροστά ο Ηλιακός με τον Σταύρο τον Άστο, μια μπαλιά στο πουθενά, είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Με αυτές τις προωθημένες μπαλιές ο Ηλιακός δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να απειλήσει την εστία του Καλομύρη και ίσως με κάποια στημένη μπαλιά να κάνει κάτι το αξιόλογο. Πάντως έτσι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αρχιμανδρίτης, Νάστος ωραία για τον Καραθανάση, επιτέλους είδαμε να στρώνει την μπάλα ο Ηλιακός, να τη βάζει κάτω και να το λάθος από τον Αρχιμανδρίτη. Μπροστά τώρα με τον Δάρλα οι παίκτες του Ακαρνανικού. Κωνσταντίνου, κλέβει πολύ ωραία ο Μουζής και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Ενώ ο Μίκος θα αποτελέσει σε λίγο την πρώτη αλλαγή του Άρη Ακουβάκη και του Κώστα τον Ιμπεριάλη. 22 ετών ο Νίκος ο Μίκος από την Νίκη Τραγανού στον Ηλιακό Λεχενών. Και για να δούμε τι θα αλλάξει με αυτή την αλλαγή που θα κάνει ο Ηλιακός Λεχενών σε πολύ λίγο. Προς το παρόν ο Αλεξανδρής θα βγάλει τη σέντρα επάνω όμως στον Κλαμπάνο. Γέννημα τον Κωνσταντίνου απευθείας στην αγκαλιά του Τρυφανόπουλου, ο οποίος με δεύτερη επέμβαση μπλοκάρει την μπάλα. Πεντηκοστό δεύτερο λεπτό στο παιχνίδι. Το 1-0 παραμένει από το τρίτο λεπτό με τον γκολ του Μπάνακα. Και τώρα Θανάσης Γκράγκαρης για τον Ηλιακό, ο οποίος προσπάθησε να ξεφύγει από τον Παστρωμά. Τελικά πήρε το πλάγιο. Ο Νάστος πιο πίσω για τον Κλαμπάνο. Δεν μπορεί να βρει τον Θανάση τον Γκράγκαρη, έκλεψαν το Καρναγικού και τώρα περνάνε μπροστά με το Σπαΐ. Ο Σπαΐς κρατάει, αλλά τελικά ο Τσάμις με αυτοθυσία πέφτει και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Ο Σπαΐς γρήγορα γρήγορα για τον Δάρλα. Ο Δάρλας δεν περνάει από το Μουζί, αλλά παίρνει το πρώτο κόρνερ της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο, πέμπτο στο παιχνίδι. Και πηγαίνει ο Τάσος ο Σπαΐς, ο πιο δραστήριος παίκτης στην επίθεση από πλευράς Ακαρνανικού, να το εκτελέσει. Ο Ακαρνανικός, ο οποίος μέχρι πριν από αυτό το παιχνίδι βρισκόταν στην τέταρτη θέση βαθμολογίας με 24 βαθμούς. Έναντι 28 του Ηλιακού που είναι στην δεύτερη θέση. Ο Σπαΐς καθυστερεί και ο διαιτητής θα του δώσει την κίτρινη κάρτα. Σε ποιον θα τη δώσει, για να δούμε. Ή στον Κλαμπάνο. Όχι, τελικά δεν βγάζει. Απλά προειδοποιεί. Και τώρα Σπαΐς στο δεύτερο δοκάρι, απευθείας άουτ την μπάλα. Καμία ανησυχία για τον Αντρέα τον Τρυφανόπουλο και για την αμυνά του στη φάση αυτή. Αλλά ο Ηλιακός Λεχενών δεν έχει να επιδείξει τίποτα σε αυτά τα πρώτα 53 λεπτά του παιχνιδιού. Αν εξαιρέσει κανένας βέβαια τη φάση του 40, όπου ο Θανάσης ο Γκράγκαρης έχασε το βηματισμό του και έχασε την πολύ μεγάλη και μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσει. Καραθανάσης τώρα, σε ένα φάουλ που κέρδισε ο Σταύρος ο Νάστος, που σε ζητάει την μπάλα, τελικά ο Καραθανάσης στείλει την μπάλα για να τη φέρει με στη μεγάλη περιοχή του Ακαρνανικού. Προωθείται και ο Τσάμις και πίσω είναι ο Κλαμπάνος με τον Μουσερή, όπου κλείνουν τον Σπαΐ. Εκτελεί ο Καραθανάσης, κεφαλιά δεν τη βρίσκει κανένας. Ούτε ο Τσάμις, αλλά ούτε και ο Χρήστος ο Γκράγκαρης. Να λοιπόν, στην πρώτη αξιόλογη επιθετική ενέργεια των παιχτών του Ηλιακού, δεν βρήκαν την μπάλα ούτε ο Τσάμις, αλλά ούτε και ο Χρήστος ο Γκράγκαρης, οι δύο αμυντικοί παίκτες του Ηλιακού, οι οποίοι είχαν προωθηθεί στην προηγούμενη φάση. Εννέα λεπτά έχουν περάσει στο δεύτερο ημίχρονο, 54 στο παιχνίδι, πάντα το 1-0. Προηγείται η ομάδα του Ακαρνανικού.
με τον γκολ του Μπανάκα. Μπροστά τώρα με τον Αλεξανδρή. Θα βγάλει την παράλληλη παλιά, αλλά τελικά κάποιος παίκτης του Ηλιακού θα είχε βρει την μπάλα. Γι' αυτό αναγκάστηκε ο Ανδρέας Τρυφωνόπουλος να τη βγάλει αντί για κόρνερ σε πλάγιο. Μπανάκας, λάθος, Μουσερίς τώρα για τον Καραθανάση, αλλά τον Ταράση θα πάρει ο Μπιτσικόκος. Θα διώξει ο Νάστος σε πλάγιο. Είναι βαριά και η μπάλα, βρεγμένη πολύ. Ο Ηλιακός, που για άλλη μια φορά θα το πω και θα το λέω συνέχεια, έχει πρόβλημα στη μεσαία γραμμή. Δεν μπορεί να αναπτύξει το παιχνίδι του και φαίνεται η απουσία του Βαγγέλη του Παπα-Νικολάου. Καραθανάσης, αυτό που λέγαμε. Κοιτάξτε να δείτε παλιά που έβγαλε ο Παύλος ο Καραθανάσης. Η μπάλα αντί να πάει στη συμπέκτη του πήγε στον αντίπαλο τερματοφυλάκα. Ο Μπανάκας ξεφεύγει πολύ ωραία τον Άστο και δίνει για τον Παστρωμά. Και αυτός για τον Πιτσικόκο. Μια προθυμένη παλιά για τον Σπαΐ. Ο Σπαΐς δεν κάνει καλό κοντρόλ, αλλά προλαβαίνει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Όχι τελικά. Τώρα του ξέφυγε και είναι το πλάγιο για τον Ηλιακό. Κλαμπάνω στο πλάγιο. Και τώρα ο αρχηγός ο Χρήστος ο Κραγκάρης ψάχνει ένα στήριγμα για τον Καραθανάση τελικά, αλλά ο Μπιτσικόκος με κεφαλιά κλέβει την μπάλα. Αρχιμανδρίτης, προθυμένη παλιά για τον Θανάση τον Κράγκαρη. Είναι καλή η παλιά του. Ο Κράγκαρη θα βγάλει τη σύρτη σέντρα. Επάνω όμως στα αγκαλιά του Καλομέρη, αυτή η σέντρα σουτ του Θανάση. Μπανάκας δεν προλαβαίνει, το πλάγιο είναι για τον Ηλιακό. Δώδεκα λεπτά στην επανάληψη. 57ο στο παιχνίδι. Ο Ακρανανικός προηγείται πάντα από το τρίτο λεπτό του Ηλιακού Λεχενούν με ένα 0. Ενώ τώρα Μουσερίς θα δώσει για τον Νάστο. Θα διώξει μακριά όμως. Πολύ ωραία. Και με αυτοθυσία ο Αλεξανδρής. Και η μπάλα φτάνει στον Αντρέα Τρυφωνόπουλο. Ο οποίος θα επαναφέρει με σουτ. Πράγματι. Σε έναν χώρο που ο Μπανάκας με τον Καραθανάση, ο δεύτερος θα πάρει την κεφαλιά. Αρχιμανδρίτης λάθος. Αλεξανδρής κλέβει. Και δίνει για τον Μπανάκα. Αυτός πολύ ωραία πιο πίσω. Για τον Παστρωμά, ο τελευταίος έκανε το λάθος και το πλάγιο είναι για τον Ηλιακό. Με τον Μουσερί γρήγορα, γρήγορα για τον Θανάση τον Κράγκαρη. Πριν ξεφεύγει πολύ ωραία τον Παστρωμά, θα βγάλει και τη σέντρα. Ο Νάστος ωραία για τον Καραθανάση, το πλασέ επάνω όμως στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Καλομύρη. Να λοιπόν που χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παύλο τον Καραθανάση να ισοφαρίσει το παιχνίδι, αλλά ο Καλομύρη σε πολύ καλή θέση πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Η φάση αυτή στο 13ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, ενώ τώρα είναι μπροστά με το Σπαΐ, αλλά βγαίνει ο Τρυφωνόπουλος και μπλοκάρει. Ήταν μπροστά ο Καρνανικός. Στο 13 λοιπόν της επανάληψης, 58ο του παιχνιδιού, η πολύ μεγάλη και μοναδική ευκαιρία για τον Ηλιακό. Ένα φάουλ που γίνεται πάνω στον Κράγκαρη, το Θανάση τον Κράγκαρη, από αριστερά. Πηγαίνει ο Παύλος ο Καραθανάσης, ο παίκτης, ο μοιραίος παίκτης της προηγούμενης φάσης, να το εκτελέσει, είναι και ο Καλαμπάνος εκεί. Τελικά ο Αγγελάτος θα περάσει στον αγώνα. Του δίνει οδηγίες ο Άρης ο Ιακωβάκης, για να δούμε όμως αυτή τη φάση και θα σας πούμε για αυτήν την αλλαγή του Ιακωβάκη σε λίγο. Καραθανάσης το εκτελεί, δεν μπορεί να πάρει κεφαλιά ο Τσάμις, πηδάει και ο Μουζής. Συνέχεια στο παιχνίδι, το σουτ κοντράρει την μπάλα. Και η μπάλα είναι κόρνερ, ο Σταύρος ο Νάστος εκεί καθυστέρησε να σουτάρει. Κόρνερ, το πρώτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο, δεύτερο στο παιχνίδι για τον Ηλιακό. Ενώ τώρα ετοιμάζεται με το νούμερο 16 να περάσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Κώστας ο Αγγελάτος, ο οποίος θα αποτελέσει την πρώτη αλλαγή του Ηλιακού Λεχενών. Δεκατέσσερα λεπτά λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο. 59ο στο παιχνίδι, ο Καραθανάσης στο κόρνερ. Ένα κόρνερ που κέρδισε νωρίτερα ο Σταύρος ο Νάστος. Καραθανάσης στο κόρνερ, το εκτελεί, στο δεύτερο δοκάρι. Σηκώνονται πολλοί παίκτες, αλλά διώχνουν τελικά ή του Ακαρνανικού. Και τώρα έχει την μπάλα ο Παστρωμάς. Με αυτοθυσία ο Χρήστος ο Κράγκαρης βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Τώρα θα γίνει η αλλαγή λοιπόν. Ο Κώστας ο Αγγελάτος θα περάσει τη θέση του Παύλου του Καραθανάση στο 60ο λεπτό της συνάντησης.
Χάρης Ακοβάκη και ο Κώστας ο Νιπεριάλης θέλουν να δώσουν περισσότερη βαρύτητα στην επιθετική αιχμή του Ηλιακού για να πιέσουν και να φτάσουν στην ισοφάρη. Ο Κώστας Αγγελάτος, ο οποίος για όσους δεν γνωρίζουν ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στα φιλικά με 12 γκολ, ενώ του έχουν δοθεί πολύ λίγες ευκαιρίες μέχρι στιγμής. Μπανάκας. Προσπαθεί και ο Αγγελάτος να πιέσει. Αρχιμανδρίτης παίρνει την κεφαλιά. Ουσερής γεμίζει. Κεφαλιά από τον άστοχο. Δεν έπιασε την κεφαλιά και το σούτ από τον κράκαρι out την μπάλα. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ηλιακό, ο οποίος έχει ανακάμψει και συχνά πυκνά φτάνει στην μεγάλη περιοχή του Ακαρνανικού, ο οποίος στις τελευταίες φάσεις δείχνει να μην έχει την απαιτούμενη ψυχραιμία. Και έτσι λοιπόν ο Ηλιακός στο 61ο λεπτό φτάνει μπροστά στην εστία του Ακαρνανικού και χάνει άλλη μια ευκαιρία με τον Νάστο και τον Γκράγκαρη στη συνέχεια. Άλλη μια αλλαγή θα γίνει σε λίγο, ετοιμάζεται ο Νίκος ο Μπίκος να περάσει στον αγωγικό χώρο, θα αποτελέσει τη δεύτερη αλλαγή των Ιακωβάκη και Νιβεριάλη, αλλά προς ώρας έχουμε τον Κλαμπάνο να κυλεί αυτό το πλάγιο για τον Πανουτσόπουλο. Ο Πανουτσόπουλος μάχεται, έχει δύο παίκτες επάνω, τελικά χάνει την μπάλα και τώρα με τον Ταράση οι παίκτες του Καναλικού. Ο Αρχιμανδρίτης τον κλείνει, τελικά δίνει για τον Μπιτσικόκο. Μπιτσικόκος κλείνεται από τον Νάστο, κρατάει μου την μπάλα, πολύ ωραία ξεφεύγει από τον Νάστο, γυρίζει πιο πίσω για τον Παστρωμά. Πολύ ωραία με τη μία ο Λαβράνος για τον Μπανάκα. Αυτός θα βγάλει μια ωραία μπαλιά εκεί για τον Δάρλα, αυτός με το στήθος άφησε για τον Ταράση, τελικά ο Χρήστος ο Κράγκαρης βγαίνει και καθαρίζει τη φάση. Διώχει μακριά για τον Νάστο, παίρνει όμως την κεφαλιά ο Χούσος. Ο Μπιτσικόκος βγάζει την μπάλα σε πλάγιο, είναι για τον Ηλιακό Λεχενών, ο οποίος πιέζει. Κλαμπάνος για τον Παντσόπουλο. Κλαμπάνος χάνει την μπάλα και να τώρα που είναι μπροστά με τον Αλεξανδρή ο Ακανανικός. Το φάουλ από τον Χρήστο τον Γκράγκαρη και θα δει την κίτρινη κάρτα ο αρχηγός της ομάδας του Ηλιακού για αυτό το δυνατό φάουλ που έκανε πάνω στον Αλεξανδρή. Η πρώτη κίτρινη κάρτα λοιπόν τη βλέπει η παίχτης του Ηλιακού Λεχιανών και ο Χρήστος ο Κράγκαρης συγκεκριμένα στο 17ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. 62ο στο παιχνίδι. Ενώ ετοιμάζεται ο Μπίκος να μπει στον αγωνιστικό χώρο και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Θα βγει ο Νάστος από το παιχνίδι. Ο Σταύρος ο Νάστος θα φύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει καταλάβει ο Σταύρος όμως ότι φεύγει από τον αγώνα. Τώρα το καταλαβαίνει και έτσι λοιπόν στο 62ο λεπτό ο Μπίκος θα περάσει θέση του Νάστου. Ο Νάστος δεν πήγε στον πάγκο της ομάδας του, ίσως αυτό να δηλώνει κάτι. Εκτελείται όμως το φάουλ, περνάει η μπάλα από όλους και τελικά ο Ταράσης σουτάρει επάνω όμως στην αγκαλιά του Τριφωνόπουλου. Να λοιπόν που η μπάλα πέρασε από όλη την άμυνα του Ηλιακού και έφτασε τον Ταράση στο δεύτερο δοκάρι, ο οποίος σούταρε η μπάλα όμως επάνω στην αγκαλιά του Τριφωνόπουλου. Η φάση αυτή στο 63. Ο Νάστος λοιπόν δεν πήγε στον πάγκο της ομάδας του, προτίμησε να πάει κατευθείαν στα αποδυτήρια. Ίσως εγώ να μην είδα, μπορούσε να κάνει κάποιο νόημα και είπε ότι πήγε στον πάγκο, βέβαια αυτοί ξέρουν καλύτερα. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Κλαμπάνο να παίρνει την κεφαλιά. Αγγελάτος στη δεύτερη κεφαλιά, Μπίκος στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Έγινε το λάθος και τώρα πάλι μπροστά η ομάδα των Φυτιών. Ο Ακαρνανικός με το σπαί να δίνει για τον Μπιτσικόκο, γι' αυτό να προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Μπανάκα. Τελικά το πλάγιο είναι για τον Ηλιακό Λεχενών με τον Μουσέρι. Για τον Αρχιμανδρίτη, αφού κατεβάζει με το στήθος. Μαδρίτης που κρατάει και παίρνει το φάουλ τελικά από τον Ταράση, ο οποίος σηκώσει ψηλά το πόδι του
Πλάγιο λοιπόν. Συγγνώμη, φάουλ για τον Ηλιακό. Ετοιμάζεται ο Χρήστος ο Κράγκαρης να το εκτελέσει. Άρχισε πάλι να ψυχαλίζει. Πάντως ο καιρός είναι ιδανικός για ποδόσφαιρο. Άσχετα να μην εδώ μας έχει κόψει το κρύο που μεταδίδουμε τον αγώνα. Εκτελείται κεφαλιά η μπάλα από τον Μουζίδη. Αν κεφαλιά η μπάλα περνάει out. Μουζίδης πήρε την κεφαλιά. Γιάννη, ενόχλητος, δεν πήρε σε κανένας παίκτης. Και το παιχνίδι παραμένει στο 1-0. Αφού συμπληρώσαμε τα 65 λεπτά του παιχνιδιού, πάντα ο Ηλιακός Λεχενών χάνει εδώ τις φυτιές από τον Ακαρνανικό, ή αν θέλετε ο Ακαρνανικός κερδίζει τον Ηλιακό Λεχενών με 1-0 από το 3ο λεπτό χάρη στον γκολ του Μπανάκα. Συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά από τον Τσάμι. Κλαμπάνω στο λάθος, η μπαλαπλάγιο για τον Ακαρνανικό. Θέλετε το πλάγιο για τον Σπαΐ. Διώχνει ο Κράγκαρης ο Χρήστος. Αγγελάτος στην παλιά. Προσπάθησε να αλλάξει παιχνίδι, αλλά ο Μπανάκας πήρε τώρα και δίνει για τον Ταράση. Ο Ταράσης προσπαθεί και περνάει πολύ ωραία από τον Αρχιμανδρίτη. Ταράσης κρατάει. Προθυμένη παλιά για τον Σπαΐ. Σπαΐς που κρατάει. Μουσερίζει τον κλείνει. Και κερδίζει τελικά. Ο Μπίκος δεν μπορεί να κάνει τον κοντρόλ, αλλά η μπάλα φτάνει στον Κράγκαρη που είναι ταχύτατος. Βλέπετε και εσείς, φεύγει ο Κράγκαρης. Τον κυνηγούν δύο παίκτες του Ακαρνανικού, βγάζει και τη σέντρα. Κεφαλιά προς τα πίσω, βγαίνει πολύ ωραία. Είδατε και εσείς ο Καλομπύρης και κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου για να μην βγει κόρνερ αυτή. Αφού την κεφαλιά την είχε πιάσει ο συμπαίκτης του, ο Χούσος. Καλομύρης φύγει την μπάλα πάνω τη μεσαία γραμμή, αλλά εκεί πήρε την κεφαλιά ο Μουζής. Και τώρα ο Ταράσης πιο πίσω για τον Πιτσικόκο. Από τον Κωνσταντίνου πήρε εκεί ο Λαβράνος για προθυμένη παλιά. Οι ομάδες δεν κερδίζουν τίποτα, και ειδικά οι παίκτες. Και ειδικότερα ο Χρήστος δεν ζει από το ποδόσφαιρο. Προς Θεού. Ο Χρήστος ο Κράγκαρης σε αυτό το φάουλ. Περνάει η μπάλα από όλους. Αγγελάτος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Αγγελάτος πέφτει στο έδαφος. Παίζεται λέει διαιτητής. Παίζεται λέει διαιτητής και πέφτουν όλοι οι παίκτες του Ηλιακού επάνω στον διαιτητή. Και έχουμε κόρνερ τελικά. Είναι το κόρνερ για τον Ηλιακό ενώ φωνάζουν οι του Ηλιακού Λεχενών. Όχι, out λέει ο διαιτητής. Έπεσε εκεί επάνω στην μπάλα ο Καλομύρης αλλά και ο Αγγελάτος, έπεσε στο έδαφος ο Αγγελάτος, ο διαιτητής είπε να συνεχιστεί το παιχνίδι, είναι out τελικά, δεν ήταν corner. Αυτή η φάση στο 24ο λεπτό του δευτέρου ημιχρονου, τώρα η μπάλα από τον Σπαΐ, αλλά τελικά ο Χρήστος Κράγκαρης κρατάει την μπάλα και είναι το πλάγιο για τον Ακαρνανικό. Ταράσης. Περνάει ο Αλεξανδρής, πέφτει στο έδαφος από τον Μουζή και ο Μουζής θα δει την κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Μουζή λοιπόν στο 61ο λεπτό. Ένα φάουλ λοιπόν που έχει κερδίσει από δεξιά ο Ακαρνανικός με τον Σπαΐ να το εκτελεί και αυτό στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Αρχιμανδρίτη προς τα πίσω, Μουσέρι να διώξει μακριά την μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Θανάσης ο Κράγκαρης. Παίρνει την κεφαλιά, τρέχει και ο Μπίκος εκεί να ελέγξει, αλλά ο Πανταχού Παρών όπως είπαμε και νωρίτερα Λαβράνο θα διώξει την μπάλα. Ταράσης με τον Πιτσικόκο, Ταράσης τώρα. Πολύ καλή παλιά του για τον Πανάκα, αλλά βγαίνει ο Μουζής και κερδίζει την μπάλα έξυπνα. Μουζής ο οποίος κρατάει. Πέφτει στο έδαφος, παίζεται λέει, της, την μπάλα βρήκε όπως λέει. Και τώρα ο Ταράσης, μια προθυμένη παλιά. Έδιωξαν με τον Τσάμι οι παίκτες του Ηλιακού σε πλάγιο. Ένα πλάγιο που πηγαίνει ο Κωνσταντίνου να το εκτελέσει. Για τον Πιτσικόκο, αυτός με τη μία. Για τον Δάγλα, πέφτει αυτός στο έδαφος, ο Δάρλας. Συνέχεια στο παιχνίδι, η παλιά δεν είναι καλή. Έχουν εκνευριστεί οι παίκτες του Ηλιακού. Τώρα Πιτσικόκος, Δάρλας με τη μία για τον Πιτσικόκο. Και τώρα Μπανάκας. Ο Κανονικός είναι μπροστά με το Σπαΐ, το σου, την μπάλα επάνω στον Τριφωνόπουλο. Ο Ανδρέας για άλλη μια φορά λέει όχι στους επιθετικούς του Ακαρνανικού.
Στο 70 η φάση αυτή χάνεται και με πρωταγωνιστή και πάλι τον Σπαΐ. Άλλη μια λοιπόν πολύ καλή ευκαιρία από πλευράς Ακαρνωνικού, χάνεται στο 70 λεπτό με τον Σπαΐ. Και τώρα είναι μπροστά και πάλι ο Ακαρνωνικός με τον Αλεξανδρή. Αλλά η μπάλα εκεί που πάει βρίσκεται μόνο παίκτης του Ηλιακού και ο Τσάμι συγκεκριμένα. Ταράσεις με το κεφάλι, ο Αρχιμανδρίτης γυρίζει. Διώχνουμε τον Λαβράνο. Την Πανάκα στο Τακουνάκι δεν του πιάνει. Αλλά τελικά έρχεται πολύ ωραία ο Ταράσεις να κερδίσει και να δώσει για τον Πανάκα και πάλι. Πανάκα στην επίθεση. Πανάκα κρατάει, θα βγάλει και τη σέντρα. Ο Χρήστος ο Κράκαρης θα διώξει. Και τώρα ο Μουσερής. Πάνω κάτω η μπάλα στα τελευταία λεπτά. Η μπάλα φτάνει στον Λαβράνο, ποιος θα διώξει. Και από τον Χρήστο Γκράγκαρη θα πάρει ο Πανσόπλος. Λάθος πάνω στον Κωνσταντίνου, Κλαμπάνος αφήνει την μπάλα να περάσει σε πλάγια. Και ετοιμάζεται ο ίδιος να την επαναφέρει εκεί που είναι ο Ηρακλής ο Πανσόπλος. Στη μεσαία γραμμή αυτός θα βρει τον Αρχιμανδρίτη, ο οποίος έλειπε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Τρίπολη. Είχε κάρτες, αλλά τώρα έκανε το λάθος και ο Χρήστος ο Χούσος θα περάσει μπροστά. Δάρλας, ο οποίος δεν έχει φανεί σήμερα. Κλαμπάνος, δεν περνάει μπάλα για τον Θανάση τον Γκράγκαρη. Και τώρα μπροστά η